Football Challenge, αλλά με διαφορετικές μπάλες. Γιατί φέρνει αυτό για το story. Όχι. Μα είναι απομάκρυνση αυτή, αυτή φοβάμαι να μην την πετύχει. Τρίτο Football Challenge στο κανάλι μας, πάντα εδώ στο φιλόξενο γήπεδο της Εθνικής Βόλου, ο Παντελής Μαγουλάς, στη Νέα Ιωνία Βόλου. Και σήμερα θα κάνουμε σουτάκια, αλλά το twist είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές μπάλες. Έχουμε μπάλες ποδοσφαίρου, έχουμε μπάλες ράγμπι. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες μπάλες έχει βρει και έχει φέρει ο Αλέξης. Μόνο αυτό ο Αλέξης ξέρει, είναι έκπληξη για μας. Δεν ξέρω πώς σας φαίνομαι εγώ με τη φανέλα Μπέκαμ. Είναι μια τιμημένη φανέλα, τόσο τιμημένη που έχει ξεθοριάσει πίσω. Τόσο φορεμένη είναι. Αχροφαίνεται. Άμα έγραφε Μπέκαμ θα σε μπερδεύανε. Θα νομίζανε ότι είσαι ο κανονικός Μπέκαμ. Σωστό, σωστό. Οπότε γι' αυτό διαγράφει. Και θέλω σε αυτό το σημείο να μου πεις ποιος είναι ο αντίθετος παίχτης του Μπέκαμ. Βιέκαμ. Μπράβο, ρε Αλέξη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, τι έχει ντυθεί, Λίβερπουλ κάτω του Μπαρτσελόνα. Ό,τι βρήκα, ρε Μιχάλη. Ταιριάζουν λίγο τα χρώματα εδώ. Λίβερπουλ κάτω του Μπαρτσελόνα. Ξεκινάμε με μια quiet ball. Πάμε σε μια ψεύτικη πλαστική. Πάμε σε μια ποδοσφαιρική μικρή ελαφριά, σε μια ποδοσφαιρική πιο μεγάλη, λίγο πιο βαριά, σε μια ποδοσφαιρική κανονική. Πάμε σε μπάλα μπάσκετ και τέλος πάμε σε μπάλα ράγμπι. Αν βάλεις γκολ, κερδίζεις έναν βαθμό. Okay. Αν βάλεις γκολ και η μπάλα βρει δείχτη κατευθείαν χωρίς να κουμπίσει κάτω, δηλαδή σε χορτάρι από το σουτ. Απευθείας, παίρνεις 2 βαθμούς. Okay. Αν χτυπήσεις δοκάρι, παίρνεις 5 βαθμούς. Αν πάει out, δεν παίρνεις τίποτα. Παίρνεις ένα. Δηλαδή, άμα χτυπήσεις το δοκάρι, θα πάρω πάνω βαθμούς από το να βάλω γκολ. Γιατί είναι ρίσκο το να σημαδέψεις το δοκάρι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Άμα γίνει κατά τύχη. Γιατί είναι crossbar challenge, είναι μέσα σε αυτό. Είναι δική μου κανόνα, δεν το έχει ξαναδεί. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις μία μπάλα, οι πόντοι της οποίας μετράνε διπλούν. 18 βήματα, δηλαδή σε ένα σημείο που είναι το foul, εκεί που τελειώνει η μεγάλη περιοχή, επί της ουσίας, ποια επιλέγεις να μετρήσεις διπλή. Διπλή. Αυτή. Αυτή να μετρήσεις διπλή. Ναι, ναι. Καιρό έχω να κάνω σουτ. Αν είναι δυνατόν, πέτυχε το κάρι, παιδιά. Ωραία. Έβρα, αγόρι μου. Όχι. Τίποτα. Πήγαινες για το δοκάρι. Χάλια μαύρα. Εντάξει, έχεις πετύχει 10 πόντους όμως με το πρώτο, μην το ξεχνάς αυτό. Ναι, πέρασε, μπήκε όμως αυτό. Αυτή μπήκε, πήρες ένα πόντο. Oh. Μπάσκετ. Έσπασε, έσπασε. Μιχάλη, αυτή θέλει να είναι έτσι. Όχι ρε. Ναι ρε. Μα δεν στέκεται έτσι ρε. Πώς σουτάρονται. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν. Δεν σουτάρονται. Ξέρεις που έγκυται η δυσκολία, η μεγάλη δυσκολία. Ότι είναι η πρώτη επαφή με κάθε μπάλα. Δεν έχουμε ξανασουτάρει με κάθε μπάλα. Ναι. Να δούμε λίγο βάρος και τα την ποδοσφαιρική. Ρε παιδί μου, μετά από λίγο την έμαθες. Ναι. Κράτα το κινητό μου για να μην έχω... Με κινητό, αλφα. Καφέ, πώς και δεν έχεις καφέ. Εννοείται, τον έχω εκεί. Εγώ επιλέγω διπλή, να μετρήσει διπλή η δίπλα από την πορτοκαλί, η τέταρτη. Η μοβ. Η μοβ, ναι. Πάμε. Ε. Όχι ρε παιδιά. Το ίδιο λάθος με μένα έκανε. Ρε, ήταν Ρομπέρτο Κάρλος. Εντάξει, εύκολο. Αυτό τώρα είναι 2, κατάλαβες. Άρα 2 πόντι. Αυτή είναι η διπλή μου. Το δες. 2 και 2, 4. 2 και 2, 4. Και 2 πριν 6. Και 2, 6. Ναι. Όχι ρε παιδιά. 7. Τραυματίστηκε από τώρα ο άλλος. Έλα, είναι μπασκετικός ο άνθρωπος, ξέρει. 8. Παιδιά. Βλέπεις, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο πολύ, ειδικά η ράγμπι είναι δύσκολη. Άρα σύνολο. 7. 7. 8. 8. Ο Αλέξης πόσο είχε. Ο Αλέξης είχε 10 γιατί πέτυχε το κάρμα την πρώτη. Ναι, αλλά έβαλα κι άλλο. Δεν βλέπεις ότι μετρά σωστά. Αφού έβαλα και γκολ. Πόσο έβαλες. Δεν θυμάμαι. Διπλή θα βάλω την πορτοκαλί. Το τζόκερ. Εντάξει. Ας εδώ. Ξεκινάμε. Κοίτα. Ξέρουν όλος ο κόσμος γνωρίζει τις δυνατότητες τους ποδοσφαιρικές. Απέδειξε το για άλλη μια φορά, πάμε. Ω! Εντάξει, ένα. Είδες, με αυτές τις μπάλες τα έχω καλά. Ναι, ρε. Με τις ποδοσφαιρικές δεν μπορώ. Με τις βαριές είναι το δύσκολο. Πάμε. Ναι, ρε. Τι βαρύτητα δεν έχουμε σε αυτήν την γη, σε αυτόν τον πλανήτη. Πώς θα γίναμε εγώ τελευταίος μια φορά. Θέλω μια φορά να βρω. Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Λοιπόν, εδώ. Έχω βάλει τζόκερ εδώ. Moneyball. Πάμε. Moneyball. Superball. Ωραία, μη τόγκα. Ω, κι όμως, 2 και 2, 4.
Γιατί είναι διπλή και μία τον γκολ 5. Μπράβο, Μίτσο. Έχω βρει. Έχω βρει τον γκολ. 2-7. Το μύτο τη ζωή σου, πάμε. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η κανονική ποδοσφαιρική μπάλα, έτσι. Ναι, μην την ακουμπά. Πρώτη επαφή θέλουμε. Εντάξει. Εδώ να δει ότι δεν μπορώ. Δεν νιώθω μία με αυτέ. Καλά είσαι, στο 7 είσαι. Το νίκη πρόσεχε. Εντάξει, εύκολο. 8, εύκολο. 8. Πήγα για τα safe. Λοιπόν, τώρα... Να δούμε ένα γκολ με την μπάλα ράγμπι. Ένα γκολ ζητάμε. Τι ζητάμε. Αντιδράς τώρα. Μίτο, μίτο, Μίτσο. Μίτο, λες. Μίτο, ξέρω στη μέση. Κέντρο. Μίτο θέλει. Πάμε να δούμε. Τάτο! Έσβηκ 10 πόντου. Γιατί δεν ακούμπησε κάτω. Δεν σου είπα ότι θέλω μύτο. Το μύτο του μύτου θα αναφέρει. Βρήκαμε το παιχνίδι μου. Βρήκαμε ότι με αερόμπαλες μόνο θα παίζα. Μπράβο ρε Μίτσο. Με κανονική μπάλα σε δυο μάνα πήγε. Λοιπόν Μίτσο, 7 μπάλες, 7 πέναλτι. Το πρώτο επιλέγεις πώς θα στήσεις την κάθε μπάλα. Η πρώτη είναι στη γραμμή και άλλες είναι μετά λίγο-λίγο πίσω. Η τελευταία που θα επιλέξεις μετράει και αυτή διπλή. Σουτάρεις σε μένα, σουτάρει ο Αλέξης σε μένα και μετά αλλάζουμε τέρμα. Εντάξει, οκ. Επειδή ουσίας θα κάνουμε από δύο σερίο καθένας. Δηλαδή, εγώ θα σουτάρω και σε σένα και στον Αλέξη. Okay. Εσύ και σε μένα και στον Αλέξη. Πάμε. Ο Αλέξης και σε σένα και σε μένα. Σε τις φανφάρες, πάμε να χάσεις. Επέλεξε, πώς θα τέτοιο. Λοιπόν. Πώς θα τη στήσεις, σειρά. Πάμε. Πού είναι η πρώτη? Εσύ, η πρώτη είναι στη γραμμή πάνω. Ο χοντρός κάθεται πάντα τέρμα τουλάχιστον πρώτος. Και μετά βλέπουμε. Παπάρα, δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω πόσο ξεστά πέρασε. Ήταν καλό πέναλτι. Την άλλη, δίπλα. Δεν το πιστεύω. Τη φαίνεις κέντρο όπως είναι, στο ύψος που είναι. Τι κάνει, τα χάλασε όλα τα κατσίκια, τα γάψα. Πάμε. Ναι. Το βγάλα. Το βγάλα. Ρε, ήθελε λίγο παραπάνω δύναμη. Έλα ρε, πάω και την άκρη και τι να πω. Ας τα μύτω ρε. Μην κάνεις μύτο συνέχεια, βάλε ένα πλασέ. Αμάν, τον πέθανε. Ετοιμάσαι τώρα. Το παιδάκι πίσω λυπάμαι, θα την φάει. Έλα ρε, δεν έχει καθόλου physics. Το πνίξες. Είναι δυνατόν. Δοκάρκι μέσα αυτό δεν είναι διπλό. Όχι. Δεν είναι, γιατί δεν είναι διπλό. Δεν έχει δοκάρκι. Τους κανόνες ποιος τους φτιάχνει. Χειρότερη όλων είναι αυτή. Να πω ποιος την έφτιαξε. Δεν υπάρχει. Γιατί έχεις το εργοφάνω. Δεν φυσάει. Τελευταία. Υπολόγισε ότι αν το κάνω έτσι, θα την πιάσει εύκολα. Η διπλή σου. Όχι ρε. Μάμα είναι μεγαλωμένος θερματζής ο άνθρωπος φαίνεται. Μπορούσα να κάνω και βουτιά να την μπλοκάρω, αλλά φοβήθηκα μην μου γλιστρήσει. Και προτίμησα να διώξω με συγκροθιές σε κόρνερ. Έτσι. Άρα τι, έχασε και το διπλό μου. Περίμενε, Αλέξη, σειρά σου, Αλέξη. Αυτή είναι η διπλή σου. Κάπως έτσι θα πάμε. Το με final lineup είναι αυτή, εδώ. Αυτή είναι η δικιά μου μπάλα, παιδιά. Είμαι η διπλούν που μετράει. Είσαι έτοιμος, Μιχάλη. Περίμενε. Με ξέρεις, ναι, αδελφό. Τερματζής, καλός. Αφού είναι μικρό το τέρμα, ρε. Σου είπα να παίξουμε στο άλλο. Δεν θα το έπαιξες. Ο Μίτσος πώς τα εκτέλεσε. Ήταν καλό πέναλτι, εντάξει. Καμό ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Πώς το ήξερε. 0-0. Ρε, αυτή είχε πολλά φάλτσα. Γαμό ρε φίλε. Νιώθω ότι είναι ποδοσφαιρική μπάλα και δεν βάζω την ίδια δύναμη. Πάμε. Έλα ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν την ακούμπησα, ε. Όχι. Άμα παίζαμε σε πιο μεγάλο τέρμα, είχαν μπει όλα. Κοίτα, άμα ήταν το μεγάλο τέρμα, είχε μπει. Είχε μπει γάμα αυτό. Και έκανε και φάλτσο, το είδες. Κρίμα, εντυπώσεις. Πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερο τέρμα. Φοράω βέρες, ρολόγια, όλα, ρε. Έτσι θα κάνουνε. Και τις παίρνει πάντα κοντινό ρε. Και φεύγει κάτω μια ρουκέτα ολόκληρη. Καταρχάς έχω τον ήλιο ντάλα. Ναι.
Πόσο Βραζιλία είμαστε. Με τις πολυκατοικίες από πίσω. Έχω βάλει όλες τις ποδοσφαιρικές στο τέρμα. Η λογική είναι η πρώτη. Ελαφριά να την πιάσει και να νομίζω ότι όλες είναι ελαφριές. Δεύτερη, πιο βαριά να φάει ένα ξηρό να τη φάει στη μούρη. Να μην τα ανάσκελα και να τα στάρω τα υπόλοιπα χωρίς τέρμα. Δεν βλέπω, ρε. Δεν βλέπω, ρε, παιδιά. Πάμε, Μίτσο. Πουλή να άμανε, εκεί πάνω δεν θα φτάνα. Έλα. Πού λένε άμανε. Εγώ η μπάσκετ δεν μπορώ, έχω φάει στο γυμνάσιο. Έχω φάει η μπάλα μπάσκετ. Με παίρνεις που είμαι. Τα βλέπεις αυτά που κάνει. Η παιδιά το έβγαλε. Βρήκε το καρί. Ναι. Ή το χέρι μου έκανες. Το ρολόι. Εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης. Η μπάλα αυτή είναι για τέτοιο τρόπο εκτέλεσης. Εξωτερικό φάλτσο είναι, Μίτσο. Όχι, ρε παιδιά. Το έφαγε ο Μπαρμπαγιώργος. Βιδωμένος κάτω παππού, είμαι, ρε, παππού. Βιδωμένος κάτω είμαι. Έλα, ρε. Πες, έλα, με το πιάσεις την μπάλα. Αυτό το πέναλτι είναι το δικό μου πέναλτι. Λίγοι το πιάνουν στον κόσμο, τώρα να το φυλάκες. Τι λέει, τι λέει. Πάμε. Τι λέει. Πάλε καλά που δίνεις, αλήγε. Πρόσεχε λίγο, ρε. Κάνουν λίγοι γιατί συνήθως το στέλνω out, ρε. Έχει παιδάκια εδώ. Έλα! Γιατί φέρε να δω, γιατί δεν σου τάρει. Όχι. Καλεσμένη μπάλα, φέρε να δω. Όχι, λίγο να δω. Άσε να δω. Μην πας πάλι να δω. Όλο του φταίνει τώρα, ρε παιδιά. Του φταίει η μπάλα τώρα, το χειριστήριο. Κάντε γάμ, δεν μπαίνει, είναι η μπάλα χαλασμένη. Πού είναι το κέντρο, ρε. Μπράβο, Μίτσο. Ήλπιζα κάτω από τα πόδια. Μπράβο, Μίτσο. Περίμενε ότι θα κουνιότανε. Μπράβο, ρε Μίτσο, τερμα. Βάζει πολλά φάλτσα, ρε, σαν τόπι. Ρε τρίπιε! Ναι! Μα είναι απομάκρυση αυτή, αυτή φοβάμαι να μην την πετύχει. Σήκω! Ρε αγόρι μου! Το έβαλε, ρε! Προσπάθησα να λιώσω, δεν πρόλαβα, έχει χιλιόμετρα πολλά. Είναι αυτός, ρε! Όχι! Πήγαινα για γάμα! Έξισε το δοκάρι, το δοκάρι είναι ο φίλος σου, Μίτσο, σήμερα. Φίλος, μεγάλος φίλος. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Έχεις ακόμα, αχ, τελείωσε. Είναι πολύ μικρό το τέρμα, ρε Μιχάλη. Πάρα πολύ μικρό. Ή θα το με πιάσει, θα το, δεν γίνεται. Φέρε, όλα γάμα θα είχαν μπει, άμα είχαμε μεγάλο τέρμα. Έλα, ρε. Άπα, πάπα, 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 πάπα. Έλα, πώς γίνεται αυτή, φεύγει συνέχεια πάνω, ρε. Έδωσα κάτω το κορμί, πάλι πάνω φεύγει. Με πήρε μέσα με μύτο. Τι μύτο, ρε Αλέξη. Το έβγαλε. Φέρτε λίγο πάλι αυτή. Όχι, τι. Φέρτε λίγο πάλι. Γιατί. Να δω λίγο μάμα την εκτελέσω, αλλιώς δεν μετράει. Θέλει μύτο, ρε, αφού σου είπα. Αφού σου είπα, θέλει μύτο. Τι να λέμε τώρα. Και η τελευταία μου. Τελικά είναι μεγάλο το τέρμα. Έχει ένα σκηνή πίσω, τι είναι αυτό. Αυτό, ρε. Κάτι κόλλησε στον κόλλο σου πίσω. Τι είναι αυτό, ρε. Κόφαγε. Κόφαγε, ρε παιδιά. Άλλαξε πορεία, ρε παιδιά. Έλα, ρε Μίτσο Ρολαντίνιο. Δεν πιανόταν αυτό και να εκτιναζότανε, δεν πιανότανε. Δεν πιανότανε. Δεν πιανότανε. Τώρα που δεν βλέπει. Όχι, ρε παιδιά. Παραλίγο να σκίσει τα δίχτυα. Αλλού κοίταξε, αλλού έκανε σουτ. Αλλού κοίταξε, αλλού εκτέλεσα, no look shoot. Πού να τα δείτε αυτά, ρε παιδιά. Αλλού κοίταξε, αλλού έκανε σουτ. Μπράβο, ο Δημήτρης. Μην τώρα αφήνεις. Πιάνω εδώ, ναι, μωρέ. Πού να φτάσει, ρε, εκεί πέρα που πήγε μπάλα. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Ήθελε λίγο πιο δύναμη. Με τα πόδια πιο καλά εκτελώ. Φτάνω πιο πολύ. Με τα πόδια, χιγκίδα θα κάνω. Κάτσε, δεις. Πού θα φτιάχνω, ρε παιδιά, έχει γίνει σουτέρ ο Μίτσο, βρήκε πώς να εκτελεί. Φταίει που μου φοράει η Μπαρσελόνα. Έχω γίνει level up, ρε. Τώρα αυτή τη μαλακία δεν την κάνουμε. Δεν έχει, ρε παιδιά, δεν είναι. Δεν γίνεται. Τελευταία, Μίτσο, έλα να σε δούμε. Όπως είναι από εδώ. Δεν πιανόταν αυτό, ρε.
Έχω βάλει τα περισσότερα. Είσαι εμφανώς βελτιωμένος. Βλέπεις λοιπόν το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε στην Κλούβα. Δεν πιανόταν αυτό. Καθημερινά έρχομαι εδώ κάθε πρωί και κάνω. Βαράζουμε αερόμπαλε. Είναι μια κριτική που σου ασκήθηκε. Ειδικά με αυτή την μπάλα αυτή που είναι και το air hockey, όπως λέγεται. Λοιπόν, πάμε τρίτο το challenge. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας και πρέπει να προλάβουμε να σουτάρουμε όλες τις μπάλες. Τώρα, όποιος βάλει γκολ, έβαλε τώρα. Σουτάρετε εσείς με μένα τέρμα και εγώ θα επιλέξω το τερματοφύλακα μετά. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Δύσκολο. Με πάτησα κιόλα. Αυτό ήταν πολύ, πολύ δύσκολο, ρε. Απαπα. Πόσα έφαγε? Δύο έφαγε. Εδώ ούτε να σκεφτείς. Μπάλα, φυσική, βάρος. Έχεις λίγο. Ώρα, η αλήθεια είναι. Θέλω να μετράς κανονικά, όχι γρήγορα. Εντάξει. Πάμε. Σε 3, 2, 1. Πάμε! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όχι πάνω του, ρε! Έχει. Ποιος είναι ο τερματζής? Εντάξει, έφαγα το ένα. Ήτανε. Τι να πω, ρε, ήταν κάτω πες μέρες και την έριξα πάνω του. Άδειο τέρμα. Πόσα έφαγες, ένα? Ένα. Και ένα δοκάρι. Ναι, σειρά σου. Κάτσε τέρμα, μίσο, επιλέγω εσένα να κάτσε τέρμα. Και επειδή δεν έχουμε τεχνική, θα πάμε με τη δύναμη και ό,τι γίνει. 3, 2, 1, πάμε! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 είπα! Πόσα έφαγα, 2? Έπρεπε να πάμε με τεχνική, τα ρίξα όλα κέντρο. Έπρεπε να πάμε με το φαλτσάκι μου, με τα γνωστά μου. Πού μου τη δίνει την μπάλα από εδώ? Πάμε, σαν να χέζεις. Πάμε, επίμως. Λέγε, ρε. Έλα, ναι. Σκύψε, ρε. Πάμε. Θα με κλάσεις. Πάμε, τρέχα. Πάμε. Πρέπει να την πιάσει για να τρέξει, αγόρι μου. Γρήγορα. Γιατί? Ποιο με κυνηγάει? Έλα, ράξτε. Αυτό με κυνηγάει. Έτοιμο. Έλα. Τζόκι! Έτσι δεν κάνει το ράγκμπι. Αλλά κυνηγάνε την μπάλα, όχι το Δημήτρη. Α, ναι. Πέθανε. Έλα, Δημήτρη. Έσπασε το χέρι. Για να δω. Πού έσπασε, ρε. Έσπασε, ρε. Έσπασε. Έλα, λέξη σειρά σου. Πρέπει να γίνεται αυτό κάθε φορά. Πες μου λίγο, για ποιο λόγο. Εμένα μου άρεσε πάρα αυτό και μας δυσκόλυψε πολύ. Θα παίξουμε και ράγμπι στο τέλος. Για κλείσιμο θέλω ένα ράγμπι. Ένα, μια φάση μόνο. Πονάει το πόδι μου, Μιχάλη. Ναι, μια φάση. Θα παίξω επίθεση, θα παίξει τέσσερα άμυνα. Λοιπόν, δεν ξέρω καν πώς παίζεται αυτό το ράγμπι. Δεν ξέρω ποιο. Κέρδισε. Θα μας πει ο κόσμος και θα μας πει και το αποτέλεσμα στο τέλος. Δεν μετρούσα πάνω σημείο και μετά. Όταν άρχισε να τα βάζεις σε ένα άλλο χριστιανικό σοριδόν, λέω πάει μου, τους κέρδισε και πρώτη φορά σε football channels. Για μια ακόμη φορά εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, να ευχαριστήσουμε πολύ την Bayern και η Βόλη που μας παραχώρησε το γήπεδο και να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν και άλλα challenges ποδοσφαιρικά. Αφήστε κανένα σχόλιο από κάτω με ιδέες. Ναι. Τι να κάνουμε σε επόμενο challenge. Ποδοσφαιρικά challenges είναι εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί θα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές τώρα και θα χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο. Ναι. Κατά, είναι τύπου ποδοσφαιρικά. Ρε. Είμαστε ερασιτέχνες. Σόπα, δεν το κατάλαβα. Ούτε καν ερασιτέχνες. Τίποτα. Ένα μηδενικό είμαστε. Ένα τίποτα. Λοιπόν, Μίτσο, συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου. Φαστώ. Να πούμε ότι ο Αλέξης έπαιξε τραυματίας με χτυπημένο πόδι. Και εγώ είμαι υπέρβαρος. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. 1, 2, 3. Σε μένα, Μίτσο, σε μένα. Έλα. Όχι. Δες λίγο αν γράφανε και οι δύο. Χαλή. Κάτι κάνει μπιπ μπιπ.